Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΑΕΚ για τη νίκη της. Και προχωρώντας το παιχνίδι, θα πω ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο νευρικό, θα έλεγα, με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες ήθελαν πάρα πολύ να κερδίσουν αυτό τον αγώνα. Και τακτικά προσπάθησαν και οι δύο ομάδες να αλληλοξιοδετερώσουν τον αντίπαλο. Και μπορώ να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι πραγματικού ημιτελικού, με ένταση, πάθος, και όλα τα παιδιά προσπάθησαν εξαιρετικά. Τώρα, για τη δική μου ομάδα, θέλω να πω ότι η προσπάθεια των παιδιών που έκαναν όλη αυτή τη χρονιά είναι αξιέπαινη. Ξεκινήσαμε χωρίς προσδοκίες και χωρίς μεγάλα εφόδια, θα έλεγα, την αρχή της σεζόν. Όμως, μέσα από τη διαδικασία αναδείχθηκαν παιδιά νεαρά, Κυπριόπουλα και Αμερικανοί, δεν θα το διαχωρίσω διότι τους βλέπω όλους σαν φίλους μου και παιδιά μου και θέλω να τους δώσω τα συγχαρητήριά μου. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον Jarvis και θα το πω στα αγγλικά. It's my honor I coach a player like Jarvis. And I believe in the future he can play in top level. Από εκεί και πέρα, καλή συνέχεια εύχομαι στην ομάδα σας και καλή συνέχεια και στη δική μου ομάδα γιατί έχουμε άλλα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος ακόμη μπροστά μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν στον coach της Ομόνιας και στην ομάδα για την εν γέννη παρουσία της έως τώρα. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό. Είχε κάνει μεγάλες νίκες, κέρδισε μεγάλους αντιπάλους από Έλτο και Ραμνό. Οπότε ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ καλό momentum και με πολύ καλή ψυχολογία. Θα συμφωνήσω, ήταν λίγο νευρικό το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε μια-δύο φορές, με κάποιες διαφορές 8-10 πόντων, να ξεφύγουμε στο σκορ για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον αγώνα. Αντέδρασε η Ομόνια. Το καλό μας είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα σε παιχνίδι ημιτελικού που είναι παιχνίδι νοκάουτ. Οπότε πρέπει να δείξεις χαρακτήρα. Όπως παράδειγμα στο ημίχρονο είχαμε σκοράρει μόνο 29 πόντους εντός έδρας. Παρ' όλα αυτά μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για το χαρακτήρα που δείξανε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το ξεχνάμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα 24ωρο να ξεκουραστούμε. Την Κυριακή, τον τελικό, 40 λεπτά. Να αφοσιωθούμε αυτές τις ώρες που μας απομείνανε στο παιχνίδι αυτό. Ευχαριστώ. I would like to say congratulations to both teams for making the Final Four. It was a hard fought game between both teams. I want to thank coach and my teammates for pushing me the way they do every single day. For me to become the player that I am now, and I just want to say good luck to Ike in the final. It was a great game. They're a great team. They've been beating everyone this month. Tonight they showed us why, and just a lot of respect for the team and what they did tonight. We came away with a win. We got to play better. We got to stay more focused and just. Our offense wasn't clicking tonight, but we'll come ready to play against Karavnos on Sunday. So congratulations to my teammates, and I'm just ready to play.